Λικούργο! Καλημέρα, Λικούργο! Μα πού είσαι? Αχ, αυτό ήτανε. Τόσο κράτησε συνέπεια. Τι έγινε, Λικούργο? Τι έπαθες? Αχ, γεια σου, Ακαντού! Τι έγινε, Λικούργο? Τι έπαθες? Τι έπαθα, Ακαντού? Η δραστηριότητα της χτεσινής ημέρας. Πιάστηκα από τη γυμναστική. Και τι, Λικούργο, τι έκανες? Είπα κι εγώ να κάνω έτσι με λίγη παραπάνω ενέργεια και από ό,τι φαίνεται το παράκανα. Η πλάκα είναι ότι δεν χρησιμοποίησα όλα τα όργανα που μου έχεις πάρει, μόνο τα πιο σημαντικά. Θες να σου δείξω? Αμέ. Τα βαράκια μου! Τα οποία δεν είναι και πολύ, μόνο 5 κιλά. Περίμενε, έχω κι άλλα. Τα λαστιχάκια μου. Κατάλαβες και έκανα έτσι, να, εκεί, εκεί τραβάει, πώς τραβάει, και, να, βέβαια, την μπάλα μου, ορίστε, να την μπάλα, βλέπεις τι έκανα με την μπάλα μου, Αχ, Λικούργο, όπως πάντα υπερβολικός, βγάλε παιδάκι μου την μπάλα από τη μέση να σε βλέπω. Α, δεν με βλέπεις? Όχι, βέβαια. Α, σωστά, έχεις δίκιο. Περίμενε. Την κρέμισα, την μπάλα μου. Λικούργο, είσαι υπερβολικός όπως πάντα. Όλα τα πράγματα θέλουν ένα μέτρο. Είπαμε να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε 10 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα το πολύ. Και επίσης υπάρχει και διαφορά στην ένταση της γυμναστικής. Δεν είπαμε να προπονηθείς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπαμε να κάνεις λίγο γυμναστική για να ξεπιαστείς. Από το καθισιό, το σώμα σου τώρα έχει πέσει σε αιχμερή ανάρκη. Οπότε με τη γυμναστική, μπορούσες να το ξυπνήσεις λιγάκι. Δίκιο έχεις, Ακαντού, σε αυτά που λες, αλλά να, παρασύρθηκα, κατάλαβες, είχα να κάνω τόσο καιρό και τώρα πιάστηκα. Αχ, εσύ τι έκανες, για πες μου. Αχ, εγώ έκανα γιόγκα. Είναι το αγαπημένο μου, ξέρεις, η γιόγκα συνδυάζει και τη γυμναστική και τη χαλάρωση μαζί. Και μια και το λέμε, θα σου δείξω γιατί μπορεί να σε βοηθήσει και σένα να ξεπιαστείς. Θα σου μάθω τα βασικά. Ναι. Ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη γιόγκα? Τι? Η αναπνοή. Άντε. Αχα. Είναι πολύ σημαντικό να αναπνέουμε σωστά και ρυθμικά. Λοιπόν. Πες μου εσύ. Πες τα μου όλα. Έλα να κάνουμε μαζί μερικές ασκήσεις αναπνοής. Εντάξει, θα κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Παιδιά, okay. Κι εσείς μαζί μας, κι εσείς. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Εισπνέουμε πάντα από τη μύτη και εκπνέουμε από το στόμα. Όταν εισπνέουμε, κάνουμε βαθιά εισπνοή και φουσκώνουμε πολύ την κοιλιά μας σαν μπαλόνι και το θώρακά μας. Πάμε μαζί. Εκπνοή. Ακαντού, μην παραλείπτεις στάδια γιατί θα σκάσω. Εντάξει, να σου πω, Λικουργό. Πάμε. Εισπνοή. Θα το κάνουμε. Εκπνοή. Και πάλι. Εισπνοή. Εκπνοή. Και εσείς, παιδιά, μαζί μας. Εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή. Είδες, Λικούργο, χαλάρωσες κι εσύ. Είναι πολύ χαλαρωτικές αυτές οι αναπνοές. Λικούργο. Μάλλον παραχαλάρωσε. Λικούργο. Λικούργο. Λικούργο, βαρέθηκα. Λικούργο, θα φύγω. Ακαντού, όχι, μη φύγεις. Αμάν κάναμε να βρεθούμε πάλι. Να σου πω, να κάνουμε κάτι πιο, έτσι, ενεργητικό, να είμαι κι εγώ ξύπνιος. Ωραία. Τι λες να παίξουμε ένα παιχνίδι? Παιχνίδι?
Πω, τώρα με έφτιαξες. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, θα παίξουμε το παιχνίδι «Ποιος θα γελάσει πρώτος». Καλά. Αυτό το παιχνίδι είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να σου πω. Έλα. Όποιος γελάσει πρώτος χάνει, δεν κερδίζει. Εννοείται, ακαντούτη, είμαστε χθεσινοί. Λοιπόν, με το τρία, έτσι. Ένα. Κοίτα, κοίτα, λειτουργώ, είμαι πολύ σοβαρή. Για να δούμε. Δύο. Κοίτα, κοίτα, λειτουργώ, είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Τρία. Ακαντού, ήταν ένας πέρσης και ένας πρόπερσης. Έχασες, λειτουργώ, γέλασες. Όχι, όχι, δεν μετράει αυτό. Αυτή είναι η προσπάθεια που εγώ κάνω εσένα να γελάσεις και σου λέω ανέκδοτα, καταλαβες. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι. Δεν λέμε μία ο ένας τον άλλον. Και οι δύο μαζί, ποιος θα γελάσει πρώτος χάνει. Καλά, καινούριος όρος είναι αυτός, αλλά δεν πειράζει. Με τα 3, 2, 1, πάμε. Να ρωτήσω, γρυμάτσες επιτρέπονται? Εννοείται. 3, 2, 1. Έκανα ήδη από τον εαυτό μου και ξεχάστηκα. Λικουργό, ναι. 2-0. Τι 2-0? Ποιος είναι σοβαρός στην παρέα? Για πες, για πες, ποιος είναι σοβαρός? Ακαντού, όχι, και εσύ γέλασες, σε είδα, λίγο έσκασε το χιλάκι σου. Λοιπόν, δεν ισχύει το 2-0, πάμε από την αρχή. Ποια από την αρχή? Όχι, όχι, είναι 2-0, 2-0, πάμε. 1, 2, 3. Ακαντού, δεν παίζω άλλο. Εσύ σε αυτό το παιχνίδι είσαι σαν η σφίγγα της Αιγύπτου. Αυτό είναι το νόημα, λικούργο μου. Να μην γελάσουμε. Όχι, το νόημα είναι να κερδίζω. Λικουργό, δεν πάει έτσι. Πρέπει να μάθεις να παίζεις με τους όρους του παιχνιδιού. Ωραία, εντάξει, να κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Γιατί να κάνουμε κάτι άλλο? Να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσει να χάνω, σου έχω πει. Άμα είναι έτσι, δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ μαζί, να ξέρεις. Αχ, έλα, Ακαντού, όχι, εντάξει, δεν το εννοούσα αυτό. Και εννοείται, χάνω κι εγώ μερικές φορές. Θα το παίξουμε κι άλλη φορά αυτό το παιχνίδι, εντάξει, θα είμαι πιο προετοιμασμένος. Θες να κάνουμε τώρα τη δραστηριότητα της ημέρας? Και κάπως έτσι ο λικούργος αλλάζει το θέμα. Έλα, έλα, λοιπόν, ποιος έχει σειρά? Εγώ. Σίγουρα. Ναι, ναι. Εντάξει, το πιάσα. Καλά. Ναι, 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 έπιασα το χαρτάκι. Η δραστηριότητα της ημέρας είναι κουκλοθέατρο. Μπράβο, λικούργο, καταπληκτική ιδέα. Να σε πω κάτι, το είχα βάλει και εγώ στο δικό μου το κουτί με τις δραστηριότητες αυτό. Αλήθεια? Χαίρομαι πολύ που θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Άλλωστε, έχω και τις κούκλες μου έτοιμες. Ορίστε. Νάτος, ο Φρόγκι. Μισό λεπτό. Έτοιμος. Μα, μι. Καλά, θα γίνει χαμός με το κουκλοθέατρο. Έχεις και ονόματα? Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα πάρω και εγώ εδώ τη φιλενάδα μου, αλλά εγώ δεν της έχω βγάλει όνομα ακόμα. Θα το σκεφτώ και θα σου πω αύριο. Παιδιά. Να τη βγάλεις Ριγέ. Θα τη βγάλω όπως θέλω εγώ, λικούργο. Παιδιά, εσείς με τι κούκλες θα παίξετε κουκλοθέατρο? Λοιπόν, στείλτε μας βίντεο με το κουκλοθέατρο σας ή φωτογραφία από τις κούκλες σας στο mailpaint@papakizuzunia.com για να μας δώσετε ιδέες και για ιστορίες για κουκλοθέατρο, Επίσης, μπορείτε να ανεβάσετε στο Instagram ό,τι θέλετε να μας δείξετε στο hashtag AkataSpiti. Τέλεια! Οπότε αύριο θα επανέλθουμε με κουκλοθέατρο. Και μια και πάμε γι' αυτά, λικούργο, τι λες? Πάμε να δούμε τις ζωγραφίες των παιδιών. Ω, βέβαια, πώς το ξέχασα, εννοείται! Έλα, μπες στο mail, μπαίνω κι εγώ. Τώρα πατάω, περίμενε. Περίμενε. Μας στείλανε πολλές ζωγραφίες τα παιδιά, Α, η πρώτη ζωγραφιά είναι της Άννας Μαρίας.
Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ακαταμάκατα, μένουμε σπίτι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μπράβο Μαρία. Και εμείς μένουμε σπίτι. Ευχαριστούμε. Α, κοίτα και τη ζωγραφιά της Ειρήνης. Μ' αρέσει που έχει γράψει και «Γεια σας, παιδιά». Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη. Μόνο αυτό. Κοίτα, έχω κάνει ακαταμάκατα σούκου του μπέ. Εκπληκτικό. Είναι εκπληκτική η ζωγραφιά. Ευχαριστούμε. Α, και η Μαρία Ραφαέλα. Βλέπω έχει κάνει μία νεράιδα με πεταλουδένια φτερά. Λικούργο. Λες να είμαι εγώ. Λίγο μεγαλύτερα φτερά, βλέπω και τα κούνια. Δεν ξέρω, θα μπορούσε σε μία ελεύθερη απόδοση. Είναι ξανά τα μαλλιά της, μάλλον δεν είμαι εγώ. Ευχαριστούμε, Μαρία Ραφαέλα. Και από τη Μαρία Ραφαέλα, στον Ραφαήλ. Νομίζω, Ακαντού, αυτή είσαι εσύ, αν κρίνω από το φόρεμα, έξω από το σπίτι σου. Μια ηλιόλουστη μέρα. Πολύ ωραία ζωγραφιά. Σε ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Νάτη και η Σοφία. Α, μας έχει πετύχει, ε. Κοίτα ωραίο μαλλί που μου έχει κάνει. Μπουκλίτσα. Και εσένα, Ακαντού, με τη Στέκα Μήλο. Τέλεια είναι. Και μ' αρέσει που είμαστε έξω στον ανθισμένο κήπο. Να ξέρεις, είναι άνοιξη αυτή η ζωγραφιά. Ευχαριστούμε, Σοφία. Και τελευταία ζωγραφιά για σήμερα από το φίλο μας το Σπύρο. Σπύρο, προσπαθώ να καταλάβω εδώ τι έχει γίνει. Ο Λικούργος με τα μπράτσα του, αυτός είμαι εγώ. Λικούργο είναι από την πολύ γυμναστική φαίνεται. Είδες, κάτι ξέρει ο Σπύρος. Είσαι με το Γούλι Μπούλι και εγώ είμαι μαζί με τη Χουανίτα Μπανάνα. Και κοίτα, ο Σπύρος έχει ζωγραφίσει και τη μηλιά που έχουμε ανάμεσα στα σπίτια μας. Εντάξει, είναι φοβερή ζωγραφιά. Σε ευχαριστούμε Σπύρο, να είσαι καλά. Παιδιά, περιμένουμε κι άλλες ζωγραφίες από εσάς, μην το ξεχνάτε και θα προσπαθούμε να δείχνουμε όσες πιο πολλές μπορούμε. Στείλτε μας τις ζωγραφιές σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς στο mail μας, στο paint@zuzunia.com. Και μην ξεχνάτε και τη δραστηριότητα της ημέρας, είπαμε, κουκλοθέατρο για σήμερα. Στέλνετε ό,τι θέλετε και στο Instagram, στο hashtag Άκατα Σπίτι. Τέλεια! Ανυπομονώ να πάω να βρω τις κούκλες για να παίξω κουκλοθέατρο. Κι εγώ. Από μένα και τη φιλενάδα μου εδώ, γεια σου Λικούργο! Γεια σου Ακαντού! Μαχα! Γεια σου! Αύριο το πρωί σε περιμένω πάλι εδώ! Πα-πα-πα-πα-πα-πα! Έγινε! Καλώς ήρθατε στο Ζουζούνια TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Ζουζούνια TV. Ζουζούνια! Μπείτε τώρα στο ζουζούνια.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Ζουζούνια TV Plus! Ζουζούνια!